Και από μένα να πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια στον κύριο Τσομόκο και την ομάδα του Delphi Forum για την εξαιρετική διοργάνωση που κατάφερε παρά την πανδημία να μας μαζέψει και πάλι εδώ διαζώσεις. Στα επόμενα θα δούμε σε λίγο πόσα λεπτά να ξεκινήσει να μετράει και ο χρόνος. Θα έχουμε τη χαρά να συζητήσουμε με μια πολύ σπουδαία κυρία. Είναι η πρόεδρος και CEO των φαρμακευτικών εταιριών Unipharma και Intermed. Παράλληλα είστε, κυρία Τσέτη, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, αλλά έχετε και έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Είστε και πρόεδρος του UN Global Compact, που είναι κάτι, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για την οποία θα μας μιλήσετε. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το μήνυμα που θέλετε να στείλετε από την παρουσία σας σε αυτό εδώ το φόρουμ, σε έναν κόσμο που αλλάζει. Μεσούσεις της πανδημίας δεν έχει τελειώσει. Έχουμε τον πόλεμο, έχουμε την ενεργειακή κρίση. Ποιο είναι το δικό σας μήνυμα? Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, κυρία Νικόλτσιου. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Τσομόκο για αυτόν τον επιτυχημένο πια θεσμό. Και εύχομαι οι επόμενες συναντήσεις να είναι διαζώσεις, αν και είμαι βέβαιη ότι οι βιοεπιστήμες θα δώσουν γρήγορα και φάρμακο μετά από το επιτυχημένο εμβόλιο. Θα έχουμε χαρά να ακούσουμε και τον κύριο Μπουρλά σήμερα το βράδυ. Θα βρεθεί λύση, λέτε, άμεσα. Και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη. Και πιστεύω ότι οι βιοεπιστήμες είναι αυτές οι οποίες θα δώσουν την άμεση ανάπτυξη στον τόπο μας και θα είναι οι επόμενοι βασιζόμενες πάντα οι βιοεπιστήμες σε δύο πυλώνες, κυρία Νικόλτσου. Με τη διπλή μου ιδιότητα σαν μέλος του ΔΣ του ΣΕΒ, είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας, Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης, η οποία βασικά δίνει το ένασμα για κοινωνική συνοχή και για την αξιοπρέπεια κάθε εργαζόμενου. Και με την ιδιότητά μου σαν πρώτη εκλεγμένη πρόεδρος των Ηνωμένων Εθνών στο τοπικό δίκτυο, θεωρούμε ότι όλες οι επιχειρήσεις θα συνταχθούν στην οργάνωσή μας έτσι ώστε να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο οι 10 γνωστές διακηρυγμένες αρχές του ΙΕ και οι 16 αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Αναφερθήκατε στις βιοεπιστήμες, στο ρόλο που θα παίξουν και ενδεχομένως και στην πανδημία ως απάντηση στη λύση. Μιλήστε μας λίγο για τις βιοεπιστήμες, γιατί ακούμε εμείς οι αδαείς για τις βιοεπιστήμες, είτε ακριβώς αναφέρεστε, και μετά να συζητήσουμε και την επενδυτική προσπάθεια που γίνεται σε αυτές. Κοιτάξτε, νομίζω όλοι τώρα πια είμαστε, δεν είστε καθόλου αδαείς, και ιδιαίτερα εσείς οι δημοσιογράφοι και το ευρύ κοινό, ήρθε σε άμεση επαφή με τις επιστήμες υγείας τα τελευταία 2 χρόνια. Και μπορείτε να καταλάβετε ότι οι βιοεπιστήμες είναι η βιολογία, είναι η φαρμακευτική, είναι η γενετική ή το τροποποιημένο DNA πάνω στα οποία θα βασιστούν άμεσα και έχουν βασιστεί νέα γονιδιακά φάρμακα όπως και τα εμβόλια. Είναι η επιστήμη της χημείας, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι όλα αυτά που μας επιτρέπουν την ευζοία και πάνω απ' όλα να έχουμε μια ποιότητα στα γερατιά μας. Θέλουμε υγεία στη γύρανση, κυρία Νικόλτσου. Και θεωρώ ο τόπος μας είναι πάρα πολύ ισχυρός στον κομμάτι των βιοεπιστημών και ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία με αυτή την ερώτηση να πω ένα μπράβο στους ερευνητές μας. Ένα μπράβο τους Έλληνες ερευνητές. Τους Έλληνες ερευνητές και τους παγκόσμιους ερευνητές, μια και η παγκοσμιοποίηση πια είναι δεδομένη, αλλά περισσότερο να πούμε καλές κουβέντες για τον τόπο μας. Να πούμε ότι υπάρχει ελπίδα, ότι υπάρχει έρευνα και μας κάνουν περήφανους και περήφανες σε όλη την παγκόσμια σφαίρα. Με πολύ σημαντική βιβλιογραφία, ναι, βέβαια, με πολύ σημαντικές δημοσιεύσεις, παρεμβάσεις. Και θα μου επιτρέψετε εδώ, για να μην συμβουλευτώ για οικονομία του χρόνου τις σημειώσεις μου, για να μην αδικήσω κανέναν. Θα ήθελα να πω ότι οι καινοτόμες, όλες αυτές οι ιδέες οι οποίες προωθούνται είτε από startups, είτε από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, είτε κρατικά είτε ιδιωτικά, θέλω να αναφέρω τα ιδρύματα ένα προς ένα και να πούμε ένα μπράβο σε όλους αυτούς και θα δείτε το λόγο ευθύς παρακάτω. Είναι το Εθνικό Ίδρυμα Έρευνας, το Εθνικό Ίδρυμα Έρευνας και Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος, είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, το Ερευνητικό Κέντρο Βιοιατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμιγκ,
το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, mm-hmm. το Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας. Αυτοί οι λαμπροί επιστήμονες κατάφεραν μέσα σε μία τετραετία 23.000 δημοσιεύσεις και να αναδημοσιευτούν 180.000 παραπομπές. Γεγονός, κυρίες και κύριοι, που δείχνει μια ακμάζουσα επιστημονική κοινότητα στον τόπο μας, η οποία την παραβλέπουμε και δεν την ενισχύουμε. Ο Έλληνας, ο κάθε άνθρωπος έλεγε ένα μπράβο, κυρία Νικόλτσιου. Χρηματοδότηση υπάρχει σε όλη αυτή, γιατί πρόκειται περί αυτού πλέον. Όλοι αυτοί για να μπορέσουν να δημιουργήσουν, να κάνουν έρευνα, έχουν ανάγκη το funding, έχουν ανάγκη τη χρηματοδότηση. Δεν υπάρχει επαρκή σε έρευνα, κυρία Νικόλτσιου. Και γι' αυτό είμαι εδώ, να απευθυνθώ στο επιχειρηματικό κόσμο να επενδύσει στις επιστήμες της βιοεπιστήμης, γιατί είναι το άμεσο μέλλον, πράγμα που κατέδειξε και η πρόσφατη πανδημία. Και πέραν τούτου, θέλω να ξανασυμπληρώσω κάτι πολύ σημαντικό, ότι είναι πολύ εντυπωσιακό ότι το 30,8 των διδακτορικών διατριβών mm-hmm. που εκπονήθηκαν στη χώρα μας το 2020 σχετίζεται με την ιατρική και τις επιστήμες υγείας. Είναι απόδειξη ότι στην Ελλάδα παράγεται βασική έρευνα. Εσείς πώς συμμετέχετε, κυρία Τσέτη, σε αυτό το σύστημα, σε αυτό το οικοσύστημα? Έχουμε μάθει πλέον αυτή τη νέα ορολογία της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας μέσα από τις επιχειρήσεις σας. Μην ξεχνάμε ότι η ιδιότητά μου είναι φαρμακοποιός, κάτι που με διαφοροποιεί και από τον υπόλοιπο κλάδο. Έχω μια διπλή ιδιότητα που με κάνει ιδιαίτερα ευαίσθητη. Πρώτα προς το Πανεπιστήμιο, στο οποίο ήταν το πρώτο μου πτυχίο και είναι το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είμαι απόφοιτος φαρμακευτικής, και λόγω του ότι έχω μια παράδοση, είμαι η τέταρτη γενιά φαρμακοποιών, και αυτό επίσης επιβαρύνει το ήδη επιβαρημένο μου DNA. Έτσι. Οπότε, εμείς κάνουμε πράξη την υποστήριξη μέσα από το Ίδρυμα σε μνήμη του πατέρα μου, Κλέον Τσέτη, και στην Ακαδημία που έχουμε ιδρύσει, δίνοντας γενναίες υποτροφίες και υποστηρίζοντας project χωρίς επιφύλαξη στους ερευνητές που ζητάνε τη χρηματοδοτική προσφορά μας. Mm. Αλλά εγώ θα επανέλθω σε νούμερα, τα οποία βεβαίως δεν τα ξέρουμε όλοι. Θέλω να πω ότι υπάρχουν 11 καθηγητές στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, για να με συγχωρέσουν τα άλλα πανεπιστήμια, αλλά αυτά μπόρεσα να βρω λόγω του ότι είμαι απόφοιτος στο ΕΚΠΑ. Φυσικά είναι γνωστή και η πρόοδος της, η συνεισφορά της Κρήτης, Θεσσαλονίκης, του Ταβερναράκη κάτω στην Κρήτη, του καθηγητή. Είναι πολύ και συγχωρέστε με. Θα μιλήσω πάλι για το ΕΚΠΑ. Είναι 11 καθηγητές που βρίσκονται μεταξύ των 5.882 ερευνητών με την πιο σημαντική επιρροή παγκοσμίως επιστημονική. Mm-hmm. Και όπως επίσης είναι εκπληκτική η συμμετοχή μας στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon Europe, τα οποία διεκδικούν σημαντικές επιδοτήσεις, και προς το αυτό και εγώ απευθύνομαι στους επιχειρηματίες που μας ακούνε. Έτσι, είναι πολύ σημαντική η παρέμβαση αυτή. Λοιπόν, είστε η πρώτη εκλεγμένη πρόεδρος του UN Global Compact Network Ελλάς. Εξηγήστε μας τι είναι, ποιος είναι ο στόχος και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε μέσα από αυτή την οργάνωση, να το πω. Όπως σας είπα και στην αρχή, ένας πυλώνας και καλούμε σε πιστεία τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, γιατί είναι για πρώτη φορά το τοπικό δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου. Το Οικουμενικό Σύμφωνο είναι ένα δίκτυο επιχειρήσεων, το οποίο η πρωτοβουλία ανήκει στον εκλειπώντα Γενικό Γραμματέα του Κόφι Ανάν, κατά τη διάρκεια ενός φόρουμ στο Νταβός, το γνωστό φόρουμ στο Νταβός. Το δίκτυο σκοπεύει στην ευαισθητοποίηση του δυναμικού των επιχειρήσεων μέσα στις κοινωνικές και περιβαλλοντολογικές αλλαγές, οι οποίες γίνονται στον παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Ραγδαίες. Οπότε ο εκλοιπών Κόφι Ανάν δημιούργησε αυτό το δίκτυο έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να συνταχθούν στις γνωστές 10 αρχές διακηρυγμένες στο ΟΗΕ μαζί με τις 17 αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Και καλούμε τώρα τις επιχειρήσεις, με αυτή την ιδιότητά μου, να στελεχώσουν για να έχουμε περισσότερη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, γιατί όλοι καταλαβαίνουν ποια είναι τα κριτήρια, για ένα καλύτερο Βλέπετε αύριο. Βλέπετε ευαισθητοποίηση από τις ελληνικές επιχειρήσεις, δηλαδή σε αυτό το κάλεσμα? Βέβαια, βλέπω, και ιδιαίτερα στο δικό μου χώρο που είμαι, στο χώρο της φαρμακοβιομηχανίας,
Αρκετοί συνάδελφοι έχουν γραφτεί ήδη μέλη στον τοπικό αυτό σύνδεσμο και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας, στα αμιγώς εταιρικά σας. Εγώ θέλω να ρωτήσω την κυρία Τσέτη, πώς νιώθει ένας επιχειρηματίας, πώς νιώθει ένας ερευνητής, πώς νιώθει μία φαρμακοποιός, όταν σε κάθε ελληνικό σπίτι, ας πούμε, εγώ παίρνω τα 4-500 χρόνια τώρα. Το σαλοσπίρ το παίρνει όλο μου το σόι. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι σε κάθε ελληνικό σπίτι, και όχι μόνο, γιατί υπάρχουν με την ελληνική μπράντα, δηλαδή ο Τσέτης πάνε και στο εξωτερικό, υπάρχουν παραδοσιακά κάποια φάρμακα και είναι πάντα εκεί. Κυρία Νικόλτσιου, αισθάνομαι περηφάνεια και ευθύνη και αμηχανία πολλές φορές όταν μου λένε, έχω το προϊόν στο σπίτι και το χρησιμοποιώ. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη και πάλι ευθύνη και πέραν τούτου, αυτό που νιώθω είναι περηφάνεια για τους εργαζόμενούς μου, περηφάνεια για τους ανθρώπους αυτούς που είναι πίσω από τις μηχανές, για τους εφανείς ήρωες, όπως για τους εφανείς επιστήμονες και στον πανεπιστήμιο και στον ιδιωτικό τομέα, που δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, ώστε να μην λείπει σε κανέναν ασθενή το φάρμακό τους στην καθημερινότητα. Και νομίζω στα χρόνια της πανδημίας όλη η φαρμακοβιομηχανία απέδειξε ότι είμαστε δίπλα χωρίς καμία διακοπή και χωρίς ελλείψεις, όχι μόνο για τον Ελληνικό ασθενή, γιατί εξ όσων γνωρίζετε εξάγουμε σε όλο τον κόσμο, αλλά και για τους άλλους, τις άλλες χώρες που έχουμε την τιμή να εξάγουμε και με μια ιδιαίτερη ιδιορυθμία, ιδιομορφία θα έλεγα, με το δικό μας εμπορικό δηλαδή, όνομα. Δηλαδή, άμα πάω στο εξωτερικό και πω θέλω τα 4. Ξακάτε σε ποια χώρα. Αλλά θα το βρω. Θα το βρείτε, άμα πάτε Μαρόκο. Θα το βρω στο Μαρόκο. Βρείτε, ναι. Έχει τα 4. Έχει, τώρα το έχει και στη Γαλλία, αλλά με διαφορετικό όνομα. Το λέμε Θυροφίξ. Να ρωτήσω κάτι. Ήταν εκτός συζήτηση, αλλά επειδή έχουμε λίγο χρόνο. Ο πατέρας σας κάποιες πατέντες πώς τις σκεφτόταν, δηλαδή εκεί στο εργαστήριο στην Άρτα. Δηλαδή, ένα φάρμακο για να γεννηθεί, πώς γεννιέται. Το φάρμακο, όπως και η επιστήμη, και είναι η έρευνα, είναι η παρατήρηση. Πρώτα είναι η παρατήρηση και μετά έρχεται το πείραμα. Και μετά τα επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα ενός πειράματος, κατά πόσο αυτό είναι αξιόπιστο και δίνει τα σωστά αποτελέσματα τα προσδοκόμενα, γίνεται πράξη. Και από αυτό εδώ το φόρουμ, αυτό που θέλω να πω για να συνδέσω κιόλας το παράπονό μου, γιατί οι φίλοι μου όλοι είναι στο πανεπιστήμιο, είναι ότι χρειάζεται αυτή η έρευνα που γίνεται στον τόπο μας να γίνει προϊόν. Η ιδέα να μετουσιωθεί σε πράξη, σε προϊόν, σε υπηρεσίες υγείας. Και μπορεί ο τόπος μας να προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα και σε αυτό ήδη γίνονται προσπάθειες και μέσα από το ΣΕΒ, με την Επιτροπή Καινοτομίας και με τις διευκολύνσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια με το clawback σε εμάς και το RRF με τις χαμηλότερο καδάνια. Και να ξαναγυρίσω στον πατέρα μου, οι παρατηρήσεις αυτές γίνονται για τη βελτίωση ποιότητας ζωής των ασθενών. Και όταν αυτό βλέπεις ένα προϊόν ότι έχει αντίκτυπο στην κοινωνία, διευκολύνει, αυτό μετά γίνεται, πρώτα δεν το χορηγούν κατευθείαν στην κοινωνία, αλλά σε μια μικρή ομάδα εθελοντών. Και εκεί άλλη μια παρένθεση, η χώρα μας είναι ιδανική για κλινικές μελέτες. Έχουμε χρόνο. Έχουμε. Βλέπουμε λοιπόν, το χρόνο για κλινικές μελέτες. Και καλό να ακούσουν και οι πολυεθνικές που ήταν εδώ να δώσουμε μεγαλύτερο ρυθμό χρήματα στις κλινικές μας, στους καθηγητές μας και στον τόπο μας. Νομίζω ότι έχουμε όλα τα ηχέγγυα αυτά και το μυαλό, όχι μόνο οι Έλληνες, να πάμε γρήγορα μπροστά. Απάντησα για τον πατέρα μου. Απαντήσατε για τον πατέρα σας, ναι. Είναι όμως, δεν είναι μόνο τα φάρμακα. Έχετε μπει πολύ δυνατά και στην κοσμετολογία. Σε κάθε φαρμακείο που θα μπεις, θα δεις ένα Evabel, θα δεις ένα Intermed, θα δεις πάρα πολλά προϊόντα, θα δεις luxurious προϊόντα, θα δεις πιο απλά προϊόντα. Μπαίνετε πολύ δυνατά και στο χώρο της κοσμετολογίας, κυρία Τσέτη. Πρώτα απ' όλα είναι λόγοι φιλαρέσκειας, να μην μιλήσω τώρα μονάχα. Είμαστε γυναίκες. Δηλαδή, συγγνώμη, είπαμε υγεία στη γύρανση. Λοιπόν, ένα λεπτό. Είπαμε αυτό υγεία στη γύρανση. Λίγο πιο χαλαρά. Είχε ένα φοβερό πρόπερση, είχαμε κάνει και δύο. Και μου λέγω φοβερό προϊόν, γιαούρτι για την πλάτη. Κάπως έτσι ξεκινάνε δηλαδή. Κάπως έτσι. Η παρατήρηση είναι που φαίνει, σας το είπα και πριν. Τώρα λέτε για το συγκεκριμένο προϊόν ή για τα καλλυντικά. Να απαντήσω για τα δύο. Και για τα δύο, ναι. Ναι. Τα καλλυντικά θεωρώ ότι είναι μια φυσική πορεία, είναι μια εξέλιξη. Τη στιγμή που κατέχεις τη φαρμακογνωσία, τη φαρμακοτεχνία για το τόσο σοβαρό
και δύσκολο προϊόν όπως είναι η τεχνολογία φαρμακευτική στο φάρμακο, το επόμενο φυσικό βήμα, επόμενο βήμα είναι να είσαι στην κοσμετολογία. Είστε με προδιαγραφές φαρμάκων, οι οποίες όπως όλοι ξέρετε είναι βάσει GMP και κανόνων που απαιτούν ιδιαίτερες συνθήκες. Άρα ήταν το επόμενο βήμα. Μαζί με τη φύση μας ότι είμαστε... Αυτό θέλω να το πω, ναι. Γιατί πέρα από τα φάρμακα... Και θα πω και για το γιαούρτι. Να πούμε πρώτα για το γιαούρτι, μετά για τη φύση. Θα ρωτήσω εγώ μετά για τη φύση. Λοιπόν, το γιαούρτι που είχε κάτσει. Το γιαούρτι έχει... Μην το φάτε, βάλτε το στην πλάτη. Μην το φάνε, ναι, φάτε το στην πλάτη. Είναι γνωστές οι ανακουφιστικές ιδιότητες που έχει το γιαούρτι. Οπότε, επειδή υπήρχε αυτή η παρακαταθήκη και η μνήμη στο μυαλό, μετά με την ανάπτυξη του υλαιωρονικού οξέως σε όλες τις πτυχές της κοσμετολογίας και όχι μόνο, είναι ενδοφλέβεια στις αρθρώσεις και τις αναπληστικές του ιδιότητες, σκέφτηκα να μπουν ιδιότητες ενός γιαουρτιού και του υλαιωρονικού σε έναν περιέκτη που να διαχωρίζεται και ταυτόχρονα να χορηγείται την ίδια στιγμή. Αλλά μην το φάτε, βάλτε το στην πλάτη και έχετε το στο ψυγείο άμα καείτε κάποια στιγμή. Έτσι, αλλά, θέλω να πω, δηλαδή, πώς γεννιούνται οι ιδέες. Οι ιδέες γεννιούνται έτσι και με την ομάδα των εργοστασίων που όλοι αναζητούμε κάτι καλύτερο, κάτι καινοτόμο για να προσφέρουμε στις αγορές. Όμως, πέρα από τα φάρμακα, πέρα από την κοσμετολογία, έχετε και μία νέα, πολύ ωραία δουλειά, ένα πολύ ωραίο project, UniHerbo. Μάλιστα. Τι είναι η UniHerbo? Η UniHerbo είναι μία κάθετη μονάδα εκχύλησης φαρμακευτικών φυτών. Σκοπός της είναι η παραγωγή πρώτων υλών, έτσι ολοκληρώνεται ουσιαστικά, να πω ότι κλείνω δημιουργικά τον κύκλο μου σαν φαρμακοποιός βιομήχανος, με την καθιερτοποίηση παραγωγής πρώτων υλών και βιομηχανοποίησης τελικών προϊόντων. Παράδειγμα, δηλαδή, παράδειγμα. Τσάι από το βουνό, τσάι από τα τζουμέρικα. Το ξέρετε, κύριε Νικόλτσον, σιδερίτης, αντιοξειδωτικές ιδιότητες, το οποίο θα προσθέσει αργότερα η βιομηχανία, γιατί δεν είναι στην ΛΗ, στην παγκόσμια αγορά, σε ένα συμπλήρωμα, σε ένα προϊόν φαρμακευτικό, σε ένα τρόφιμο, δηλαδή είναι ευρεία η χρήση, ευρεία η χρήση των πρώτων υλών, οι οποίες θα προκύπτουν από αυτές τις καλλιέργειες. Και ευελπιστούμε μέσα από αυτό το εγχείρημα, το οποίο πια έχει ολοκληρωθεί και γίνονται δοκιμές στα ενόφυτα, τώρα με την επισυστηστική κρίση, να μπει στο μυαλό όλων μας και αυτών που μας ακούνε και μέσα από τα επιμελητήρια να ξανακαλλιεργήσουμε τη γη μας. Και ίσως δημιουργηθούν κίνητρα που το έχουμε σήμερα ανάγκη παράποτα και νέες θέσεις εργασίας. Αυτές τις εκτάσεις πλέον θα τις αναζητήσετε σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή πώς θα κινηθείτε? Βέβαια, γιατί η βιοποικιλότητα ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες τις κλιματολογικές και εξαρτάται τι ακριβώς ζητάει ο ερευνητής ή η αγορά μάλλον, η αγορά καθορίζει τις καλλιέργειες και ήδη γνωρίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας υπήρχε μια μεγάλη στροφή στα φυσικά προϊόντα. Παραδείγματος χάρη, προϊόντα για την έλευση του ύπνου βασίζονται κυρία σε δρόγες, σε φαρμακευτικά φυτά. Ήθελα να σας ρωτήσω, πώς πήρατε την απόφαση να κάνετε μελίση? Εσείς που το ξέρετε. Κάπου κάνατε μελίση, κάπου μακριά. Σε ποιο νησί κάνατε μελίση? Κάναμε μελίση στο Καστελόριζο. Αυτό τι ήταν, νέο project, νέα ιδέα? Είναι στα πλαίσια της νέας μονάδος, η οποία είναι στα ενόφυτα. Και επειδή τα προϊόντα από το μέλι παρουσιάζουν, προσελκύουν το παγκόσμιο ενδιαφέρον και ιδιαίτερα πολύ γνωστών οίκων κοσμετολογίας από τη Γαλλία, έγινε upon request αυτό. Και πάει καλά. Ευχαριστούμε πως ναι. Πριν κλείσουμε, πλέον με τον τριπλό σας ρόλο και στο Global Compact και στο SEV και βεβαίως τις δικές σας τις εταιρείες, ποια είναι η γνώμη σας για το μέλλον της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, πώς νιώθετε για το ελληνικό επιχειρήν, τι προοπτικές έχει
Γιατί βγαίνουμε από μια δύσκολη περίοδο κρίσης, πανδημίας, ο πόλεμος είναι εδώ, η ενεργειακή κρίση είναι εδώ. Το ανθρώπινο είδος έχει αποδείξει ότι έχει αντοχές. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη προσωπικά. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα τεράστιο μέλλον για τους νέους επιστήμονες, για τους νέους Έλληνες και τις νέες Ελληνίδες, αρκεί να το θέλουν και να μην ακούνε τις σιρήνες. Υπάρχει η Θάκη, υπάρχει και πραγματική βάση εδώ να μπορέσουν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Αρκεί να το θέλουν και να μην απογοητεύονται με τα πρώτα τους βήματα. Ένας δηλαδή νέος ερευνητής που θέλει να κάνει δουλειά εδώ, που θέλει να μάθει εδώ, να διδάξει, μετά θέλει να επενδύσει εδώ. Πιστεύετε ότι δημιουργείται σιγά σιγά πρόσφορο έδαφος? Γιατί αναφέρεστε συχνά πυκνά στη νέα γενιά. Βέβαια θεωρώ, γιατί ήδη υπάρχει μια εκμάζουσα εγχώρια φαρμακοβιομηχανία η οποία συνέχεια αναζητά θέσεις εργασίας. Όπως επίσης υπάρχει χώρος για τους nomad, τους μετανάστες Έλληνες, workers, οι οποίοι μπορεί να μην θέλουν να μετικήσουν, αν και θεωρώ ότι η χώρα μας είναι ιδανική, όπως πήγαινα στην Καλιφόρνια για σύνταξη ή στην Ισπανία. Θεωρώ η Ελλάδα έχει πλέον, μετά την ψηφιοποίηση, οι κλιματολογικές συνθήκες εξακολουθούν και είναι άριστες, υπάρχουν δουλειά, υπάρχουν θέσεις εργασίας, αρκεί να το θέλουν και αρκεί να το επιδιώξουν. Εκείνο το οποίο λείπει είναι οι πλατφόρμες επικοινωνίας. Και ίσως εκεί η ψηφιακή τεχνολογία βοηθήσει ακόμα περισσότερο στο ότι να ερχόμαστε σε επαφή. Λείπει η επαφή, τουλάχιστον στο δικό μας το κομμάτι, και θεωρώ αν υπήρχε μεγαλύτερη επαφή και ακουγόταν πράγματα, θα ήταν πιο εύκολη η προσέλκυση επενδύσεων και οι συνεργασίες μας με την παγκοσμιοποίηση, η οποία είναι εδώ. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Αυτό το ταξίδι ξεκίνησε από την Άρτα, από τον πατέρα σας, τον Κλέωνα Τσέτη. Αυτό το ταξίδι συνεχίζεται και συνεχίζεται με επιτυχία. Πού θέλετε να το φτάσετε αυτό το πλοίο, αυτό το καράβι, αυτό το όνειρο? Όπως ξέρετε, στα όνειρα δεν υπάρχουν όρια, γι' αυτό είναι και όνειρα. Στοχεύω όσο να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα στελέχη, ακόμα περισσότερους εργαζόμενους, και να νιώθουν όλοι οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες περήφανοι για τη βιομηχανία στον τόπο τους. Κυρία Τσέτη, σας ευχαριστώ πάρα Εγώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι χαρά μας και τιμή μας που έχουμε μια γυναίκα σαν και εσάς. Και στο επιχειρήν και στην εύχομαι, κύριε Τσομόκο, στην επόμενη διοργάνωση περισσότερες γυναίκες. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.